νοικιάζουμε το χώρο από την οικογένεια Λάβα. Η κυρία Λάβα είναι η αδερφή του κυρίου Σμπόκου. Στις 15 Μαΐου ακριβώς, ξημερώματα, στις 4 η ώρα, βάλανε εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο του σπιτιού τους, το οποίο είναι η πλάτη του δικού μας εστιατορίου. Αποτέλεσμα, καταστράφηκε το δικό μας εστιατόριο, πέσανε οι τείχοι μέσα και τους ιδίους, τον ιδίο το σπίτι καταστράφηκε και οι όροφοι επάνω, τα παράθυρα περνούσαν πάνω από το κρεβάτι τους. Λοιπόν, τέλος πάντων έγιναν όλα αυτά, φτιάξαμε από την αρχή το εστιατόριο και χτες μας παίρνει τηλέφωνο πάλι ο διοκτήτης στις 4 και κάτι το πρωί, ενώ κοιμόμαστε και μας λέει ότι ξανά έγινε κάποια καταστροφή. Δεν πιστεύουμε ότι έγινε πάλι αυτού του μεγέθους η καταστροφή. Ερχόμαστε και βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Επειδή όμως είχαν βάλει οι κύριοι της πολυκατοικίας κάγκελα ψηλά στην είσοδό τους, δεν μπορούσαν να πετάξουν τον εκρηκτικό μηχανισμό σε αυτούς και τον πετάξαν απλώς σε εμάς, γιατί αυτοί είχαν και δύο φύλακες απ' έξω. Τον πετάξαν και έπρεπε να τον πετάξουν, γιατί στα δευτερόλεπτα εξεράγει ο μηχανισμός. Οι φύλακες, αν δεν ήταν στο αυτοκίνητο, δεν είχαν σκοτωθεί. Και ήδη εξαφανίστηκαν σε χρόνο μηδέν. Αυτό είναι το γεγονός. Ούτε καμία σχέση έχουμε με την οικογένεια του κυρίου Σμπόκου, ούτε ο κύριος Σμπόκος προσωπικά έχει σχέση εδώ. Απλώς τυχαίνει η αδερφή του να μένει από πάνω μας.